την Αλεπού. Τι Αλεπού? Για μπρο δεν ήρθαμε. Για να πάρεις μία πληροφορία, πρέπει πρώτα να φέρεις μία σκοτωμένη Αλεπού. Ή ένα πρακτικό που να λέει ότι έχει σκοτώσει μία Αλεπού. Αλλιώς ούτε που κοιτάζουν την αίτησή σου. Δεν μας παρατάς. Καταλαβαίνεις. Να αρχίσουμε τώρα όλα μας τα μαθήματα, όλες μας τις δουλειές και να τρέχουμε στα δάση και στις σειρματίες για λεπούδες. Ξέρεις πω κοντά τα πλάνε κυνηγητικά όπλα. Α, καλά, δεν είναι δυνατόν. Τρελή είναι αυτή. Τα δάση. Τα δάση στενάζουν από αλεπούδες. Τα όπλα που πουνίζουν. Θεέ και κύριε. Εσύ που βρίσκεσαι εκεί ψηλά και όλα τα βλέπεις και όλα τα ακούς, άκουσε ο κύριος. Ακούω. Και ρωτώ. Τι συμβαίνει, για τις αλεπούδες δεν αγωνιέστε. Κανένα πρόβλημα. Πάτε στο γραφείο 8, στον Κυρικυλό. Του λένε πολλά χαιρετίσματα από τον άνθρωπο του ανελκυστήρα. Του δίνετε ένα κατοστάρι, στο φακελάκι όμως, και αυτός θα σας δώσει το πρακτικό για τη σκοτωμένη Αλεπού. Προσέξτε, μη σας ζητήσει ένοχο βεβαίωση, γιατί θα σας κοστίσει πολύ. Έχετε καμία άλλη απορία? Μα συγχωρείτε, εσείς δουλεύετε εδώ. Κατά κάποιο τρόπο, σκάλωσα με τον ανελκυστήρα πριν από 2 μήνες. Και από τότε βρίσκομαι εδώ, κρεμασμένος. Στο μεταξύ, ο υπεύθυνος τεχνικός του ανελκυστήρα παραιτήθηκε. Δεν μπορούν όμως να προσλάβουν άλλο, γιατί στο μεταξύ καταργήθηκε η θέση του. Εξάλλου φαίνεται πως η βλάβη είναι λίγο περίπου. Ήρθαν 2-3 απ' έξω, σφυροκόπησαν λιγάκι και τελικά τα παράτησαν. Οπότε σήμερα θα με βγάλουν, αύριο θα με βγάλουν. Το ζήτημα μάθαινε και έμεινα στον αέρα. Τώρα με αυτόν τον καιρό έγινε εκεί μέσα. Και πού ήθελε να μείνει? Με το ιδεολογικό της αναρτήσεως πήρα και άδεια με χαμποδοχώνα τη δουλειά μου. Στο μεταξύ μαθαίνω εγγλέζικα. Γράφηκε συνδρομητή σε εφημερίδες, περιοδικά. Όσο που η ιατρική ακαδημία πειραματίζεται πάνω μου και έτσι ξυπολογώ.